Σήμερα στη συζήτηση ξεκαθαρίστηκε το έγκλημα που πάει να γίνει στο Χιτάφι Λις. Ένα διαχρονικό έγκλημα που εξελίσσεται εδώ και 56 χρόνια. Πρέπει να σκεφτείτε πριν ψηφίσετε τι πάτε να κάνετε. Σε μια τεράστια έκταση ερχόσαστε να κάνετε ένα πανοσήκωμα που θα σκεπάσει 400 στρέμματα. Δηλαδή πάνω στα υπάρχοντα σκουπίδια θα πάτε να βάλετε και άλλα σκουπίδια. Κι άλλα εκατομμύρια τόνους θα φορτώσετε δηλαδή στον ήδη χωρεσμένο, όπως αποδείχθηκε και από τη συζήτηση που κάνατε μέχρι τώρα και από αυτά που είπε τώρα στο τέλος ο αντιπεριφερειάρχης δηλαδή. Πράγμα που δεν θα έχει μόνο επιβάρυνση στην περιοχή εκεί, αλλά συνολικά σε όλο το λοκανοπέδιο. Σήμερα μόνο και μόνο ανάλογα με τον αέρα που φυσάει, η μπόχα και η μυρωδιά που πάει στις περιοχές της Δυτικής Αθήνας σε πολλές περιπτώσεις είναι αβάσταχτη. Σκεφτείτε με τους άλλους τόσους τόνους σκουπίδι που θα έρθετε να βάλετε από πάνω, τι καταστροφή θα κάνετε και τι θα επιφέρετε. Και το λέω αυτό γιατί μέσα και στη διοικούσα παράταξη υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που το παίζουν οικολόγοι, που υποτίθεται θέλουν ένα άλλο περιβάλλον, που προεκλογικά λέγανε άλλα πράγματα για το περιβάλλον και μόλις βγήκαν και κατρίσαν την καρέκλα, εξελίσσονται και συνεχίζουν την ίδια πολιτική με τις προηγούμενες διοικήσεις. Για να μην ξεχνιόμαστε δηλαδή ότι και οι προηγούμενες διοικήσεις συμμετείχαν σε αυτό το έγκλημα. Γνωρίζετε καλά ότι οι καρκίνοι, οι νεοπλασίες είναι διπλάσιοι και τριπλάσιοι σε σχέση με την υπόλοιπη Αττική. Ποιος σας δίνει αυτό το δικαίωμα να σκοτώνετε τον Κοσμάκη στη Δυτική Αθήνα? Από πού το παίρνετε αυτό το δικαίωμα? Και ποιος σας είπε ότι μπορείτε να διαχειρίζεστε τις ζωές των εργαζομένων? Οι δικοί μου συνάδελφοι που κάθε πρωί ανεβαίνουν εκεί πέρα και αφήνουν τα σκουπίδια. Οι δικοί μου συνάδελφοι κάθε χρόνο, γνωρίζετε ότι κάθε χρόνο ο κλάδος των ΟΤΑ θρηνεί δεκάδες ή και εκατοντάδες ακόμη συναδέλφους από καρκίνους που μπορεί και να απέκτησαν από τη χωματερή? Από πού παίρνετε αυτό το δικαίωμα? Ένα σκοπό εξυπηρετείτε, για να απαντήσω και σε αυτούς που είναι υπέρ της ιδιωτικής εταιρείας, του ιδιωτικού τομέα. Σήμερα το 90% και της χωματερής δουλεύει από ιδιώτες. Δεν δουλεύει από το δημόσιο. Δεύτερον, εξυπηρετείτε συγκεκριμένες πολιτικές. Και αυτό που έχετε να εξυπηρετήσετε είναι το πώς θα μεγαλώσετε τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται όσον αφορά το σκουπίδι. Βέβαια γνωρίζουμε ότι το σκουπίδι έχει λεφτά. Εμείς λέμε ότι αυτή την πολιτική θα τη σταματήσουμε. Θα την εμποδίσουμε να υλοποιηθεί. Ολοκληρώστε, κύριε Κωνσταντά. Βεβαίως. Θα την εμποδίσουμε. Να είστε σίγουροι ότι εμείς θα κερδίσουμε αυτόν τον αγώνα. Κανένας δεν μπορεί να παίξει με τις ζωές ούτε των συναδέρφων, ούτε των δημοτών, ούτε στην Δυτική Αττική, αλλά και συνολικά στην Αττική.